συγκεκριμένα η περιοχή έχει πολλά μπαρ, ταβέρνε και τα λοιπά γύρω-γύρω. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζορμπάς. Είναι μαζί μας ο κύριος Σιδές. Ναι, είναι ο κύριος Βαβουλιός, το ξέρουμε και από το Δημοσίου, αλλά είναι και πρόεδρος του Εξωραϊκού Συλλόγου του Αγίου Ιωάννου. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Δήμαρχο. Έχουμε αυτόνομο σχήμα ηλιοφόρων παντού. Εδώ στην Αγία Παρασκευή γεννήθηκαν προχθές πολύ καλά. Προσφάτως τα πεφκάκια σε ένα σπίτι. Πήγανε με τα λάζικο το βράδυ και βέβαια ευτυχώς και δεν τις βιάσανε. Απλά τις δυσκέψανε. Δηλαδή έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ στην πλατεία, ειδικά την πλατεία του Αγιάννη, όπου κάθε μέρα μαζεύεται τόσο πολλοί κόσμος από τις καφετέρειες και έχει γίνει και από τις καφετέρειες, θα πάρει εδώ. Είναι τόσο πολλοί ο κόσμος που υπάρχει παραβατικότητα. Και βεβαίως καταγγέλλω επίσημα ότι προσπάτως είναι γνωστό βέβαια ότι διακινούνται και ναρκωτικά. Η αστυνομία είναι απούσα, διότι δεν έχουν προσωπικό να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Και είναι γνωστό γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών, διότι μισή αστυνομική φυλάνε τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τους επιχειρηματίες κλπ. Και η παραβατικότητα στην πλατεία του Αγιάννη πήγανε στην Αθήνα να διώξουν την εγκληματικότητα και την μεταφέρανε στην περιφέρεια. Αυτό έχει συμβεί. Να σας πει ο πρόεδρος του Συλλόγου και ο πρώην δήμαρχος του Συλλόγου. Δυστυχώς έχουμε τα παράπονα των περιοχών εδώ, οι οποίοι δεν μπορούν να ησυχάσουν πλέον από την παραγωγικότητα όπως ακριβώς είναι το περιοχή. Συγκεκριμένα οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν αφάνταστα τόσο από τους νυχτερινή ζωή την οποία κάνουν ορισμένοι, παραδείγματος χάρη θα σας πω, εδώ διακινούνται το βράδυ αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους, οι οποίοι κάθονται επειδή δεν μπορούν να κατήσουν μέσα στις καφετέρειες, κάθονται εδώ στα πεζοδρόμια και στην πλατεία, πίνουν. Πέρα από αυτό, βεβαίως τα καλά στιγμή. Εδώ έχουμε και ένα έγκλημα που έγινε μέσα στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου πριν από λίγο καιρό. Έχουμε συμπλοκές που έγιναν στις 2 Σεπτεμβρίου εδώ μεταξύ διαφόρων ομάδων. Και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος το βράδυ εδώ. Δηλαδή ένας οικογενειάρχης δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εδώ το βράδυ στην πλατεία. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει φόβος, και ρωτώ και τον κύριο Σιδέρη, υπάρχει φόβος όταν ο κόσμος γίνει στο σπίτι του να δεχτεί. Προσφάτως με όπλα, στη βορρά δίπλα εδώ απέναντι ακριβώς, με όπλα δύο νεαροί πήρανε το αμάξι από δύο άλλα παιδιά, το πήραν και πήγαν με όπλα. Και κλοπές. Η αστυνομία είναι απούσα πάντως, έτσι. Θα το ξαναπούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Thank you.